Ομήρου Ιλιάδα, ραψοδία πι. Έτσι χτυπιούνταν στο ριοκούβαρτο καράβι γύρα ετούτη, κι ωστόσο ο Πάτροκλος εσήμωσε τον Αχιλλέα και στάθη, δάκρυα ζεστά από τα μάτια χύνοντας, σαν μαύρη νερομάνα που από ψηλό γκρεμό ξεχύνονται τα σκοτεινά νερά της. Κι όπως τον είδε, ο φτεροπόδαρος τον πόνεσε Αχιλλέας και κράζοντάς τον με ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια. «Γιατί είσαι δακρυσμένος, Πάτροκλε, σαν άπλερη παιδούλα που τρέχει δίπλα από τη μάνα της και της γυρεύει αγκάλι και πίσω την τραβάει κι ας βιάζεται κρατώντας τη από το ρούχο και την κοιτάει στα μάτια κλαίγοντας στα χέρια ως να την πάρει. Με τούτη μοιάζεις τώρα, Πάτροκλε, στο κλάμα βουτυγμένος. Στους μυρμηδόνες έχεις τίποτα να πεις, σε μένα μήπως, για κι απ' τη φθία μας ήρθε μήνυμα που εσύ το ξέρεις μόνο. Ωστόσο λένε ζει ο Μενίτιος του Αχτώρου ο γιος ακόμα, ζει του Εακού και ο γιος ο κύρης μου στους μυρμηδόνες μέσα και για τους δυο που θα λυπούμασταν πολύ βαριά αν πεθαίναν. Για μήπως τους αργίτες κάθεσαι και κλαις που ρημαζόνται από δικό τους τώρα φταίξιμο στα βαθουλά καράβια. Μίλα ανοιχτά, κυριό, να ξέρουμε, μην το κρατάς κρυμμένο». Και τότε εσύ αλογάρι Πάτροκλε βαριά βογκώντας είπες: «Γε του Πηλέα, που ο πιο λιοντόκαρδος τους Αχαιούς λογέσαι, συμπάθαμε, κακό ανεβάσταχτο τους Αχαιούς πλακώνει. Τι κιόλας όλοι που ξεχώριζαν στην Αντριγιά ως τα τώρα, από κοντά ή μακριά χτυπήθηκαν και στάρμενα πλαγιάζουν. Από Σαϊτιά ο Διομήδης, ο άτρομος γιος του Τιδέα λαβώθη, από Κοντάρι και ο Αγαμέμνονας και ο Γάβρος Οδυσσέας, από Σαγίτα ακόμα Ευρύπυλος πά στο δεξιό μερί του. Τώρα οι γιατροί με τα βοτάνια τους τα ρίφνητα γνιαζόνται να γιάνουν τις πληγές. Αμέρωτος εσύ μονάχα μένεις. Θεός μη δώσει τέτοιο χόλιασμα και με ποτέ να λάχει. Κακέ αντριωμένε, ποιος και αργότερα θα ειδεί καλό από σένα, αν τώρα από το χαμό τον άδικο δε σώσεις τους αργίτες. Άσπλαχνε εσύ, τον αλογόχαρο Πηλέα δεν είχες κύρι και ουδέ τη θέτη μάνα. Η θάλασσα σε έχει γεννήσει εσένα η αστραφτερή και η βράχη η απόγκρεμη, τόσο σκληρή η ψυχή σου. Μα αν τον Θεόν κανένα μήνυμα θες να ξεφύγεις τώρα, που η σεβαστή σου το φανέρωσε μητέρα από το Δία, καν στείλε μένα τότε γρήγορα μαζί και το άλλο ασχέρι των Μυρμηδόνων. Φως θα αντίκριζαν οι αργίτες έτσι κάπως. Και τη δικιά σου αρμάτα δώσε μου να βάλω απ' στους ώμους. Μπορεί για σέναν θα με πάρουνε τον πόλεμο να αφήσουν οι Τρώες και οι αργίτες οι πολέμαρχοι μια στάλα να ανασάνουν που απόστασαν. Καλή στον πόλεμο και λίγη ανάσα ακόμα. Και εύκολα πέφτοντας ξεκούραστοι σε κουρασμένους πάνω, απ' τα καλύβια θα τους διώχναμε και απτάρμενα στο κάστρο». Τέτοια μιλάει παρακαλώντας τον ο ανέμυαλος. Τον ίδιο πικρό χαμό του και το θάνατο να βρει παρακαλούσε. Τότε ο Αχιλλέας ο γοργοπόδαρος βαριγκωμώντας είπε: «Ο χούτρης ευγενέ μου Πάτροκλε, τι λόγια αυτά που κραίνεις. Μη δε για τα γραμμένα νοιάζουμε που τάχα εγώ κατέχω, μη δε η μάνα μου φανέρωσε λόγο από το Δία κανένα. Μα την καρδιά μου και τα φρένα μου βαρύσθημος πλακώνει, όντας ζητάει κανείς τον ίσο του να κλέψει και να πάρει πίσω ξανά το αρχοντομήρι του, τι πιο είναι δυνατός του. Αυτός ο πόνος τρώει τα σπλάχνα μου, τι έχω πολλά τραβήξει. Την κόρη η γη που μου ξεδιάλεξαν τον Αχαιών να πάρω και εγώ με το σπαθί την κούρσεψα, τρανό πατώντας κάστρο, μέσα από τα χέρια μου Αγαμέμνονα στην πήρε πίσω ο Γαύρος, ο γιος του Ατρέα, θα ρίσκει αψήφιστος ποσίμουν ξομερίτης. Μα ό,τι έγινε έγινε, ας τα αφήσουμε, τη αιώνια να κρατήσει, στα στήθη μου ο θυμός δεν γίνεται και ας το είχα τάξει αλήθεια πως δεν θα πάψω εγώ τη μάνιδα παρόντας πια θα ακούσω να φτάνει χλαλοή και ο πόλεμος ως τάρμενά μου ετούτα. Μα τώρα εσύ τα πολυδόξαστα για φόρεσε άρματά μου και έμπα στη μάχη στους πολέμαρχους τους μυμηδόνες πρώτος αφού τον τρώων το μαύρο σύγνεφο μαζώνει τα καράβια με δύναμη μεγάλη ολόγυρα. Κι αυτοί στο ακροθαλάσσι οι αργίτες στριμωγμένοι εκόλλησαν σε λίγο στενοτόπι. Και από την άλλη Τρώες εθάρεψαν και ζήγωσαν κοντά μας. Τι πια του κράνους μου το μέτωπο να στραφταλίζει ο μπρος τους δεν το θωρούν. Λέω θα ξεχύλιζαν αμέσως τα χαντάκια από τους νεκρούς τους, όπως θα φεύγαν ο γιος του Ατρέα μ' αγάπη αν μου φερνόταν. Τώρα κοίταξε, χτυπιούνται ο μπρος στις πρίμνες. Τη Στουδιομήδη πια σταμάτησε τις φούχτες το κοντάρι να ξεφρενιάζει και το θάνατο να διώχνει από τους αργίτες. Κι ουδέ η φωνή του Ατρίδη ακούγεται να βγαίνει από το χτρεμένο το στόμα του. Μονάχα του Έκτορα, του Αντροφωνιά τρογύρα, τους Τρώες καθώς προστάζει ο Αντίλαλος. Κι αυτοί κρατούν τον κάμπο δικό τους όλο και χουγιάζοντας τσακίζουν τους αργίτες. Μα κι έτσι, από τα καράβια διώχνοντας το χαλασμό, με λύσα χύσου στη μάχη μέσα, Πάτροκλε, μην κάψουν τα καράβια με φάουσα φλόγα και μας κόψουνε του γυρισμού τη στράτα. Μα ό,τι θα πω,
ως την άκρα βάλε το στολού για πάκουσέ μου, τη δόξα και τιμή περίτρανη να μου χαρίσεις θέλω μπρος τους αργίτες, την πανέμορφη να μου γυρίσουν κόρη και άλλα πολλά από πάνω ατίμητα να μου χαρίσουν δώρα. Μόλις τους διώξεις από τ' άρμενα, γύρνα τα πίσω κι άλλοι ο άντρας της σύρας, ο βαρύβροντος, αν σου χαρίζει δόξα, μη θες τους τρώες τους πολεμόχαρους να πολεμάς μονάχος δίχως εμένα, τι τη δόξα μου θα λιγοστέψεις έτσι. Και μη μεθύσεις από τον πόλεμο και από τη σφαγή κι ανοίξεις δρόμο μπροστά, τους τρώες σκοτώνοντας κατά τη στρία στο κάστρο, μην τύχει και κανείς αθάνατος από τους θεούς του Ολύμπου στη μέση μπει, τι αυτούς ο Απόλλωνας τους έχει στην καρδιά του. Μόλις γλιτώσεις τα πλεούμενα, με μιας να γύρεις πίσω και μοναχούς τους άλλους άφησε να πολεμούν στον κάμπο. Λέει γενάταν, δία πατέρα μου και φίβε και Αθηνά μου, μητένας από τους τρώες να ξέφευγε του χάρου, όσοι και να είναι, μήτε κι αργίτης, να γλιτώσουμε μονάχα εμείς οι δυο μας, εμείς και να ξεκεφαλίσουμε της Άγιας Τρίας στο κάστρο. Σαν τέτοια λόγια συναλλήλως τους κουβέντιαζαν εκείνοι και ο Έαντας που οι ρηξίες τον ζόριζαν πια δεν κρατήθηκε άλλο. Μαζί η βουλή του Δία τον δάμαζε και οι γάβροι τρώες που ρίχναν. Κι ολοτρογύρα από τα μελίνια του το στραφτερό του κράνος απ' τις χτυπιές φρικτά αντιδόνιζε, τι αλάγιαστα του ρίχναν πάνω στα φάλια τα καλόφτιαστα κι είχε κοπεί ο ζερβός του ο νόμος το πολύπλουμο άπαυτα να νεβαστά η σκουτάρι. Μα μόλις τις ρηξιές τρογύρα του βαστούσε εκείνος πάντα. Βαρύ λαχάνιασμα τον έπνιγε και από όλο το κορμί του κρουνός ο υδρότας κάτω εχύνουνταν και ανασασμό δεν είχε. Κακό μονάχα ολούθε πλάκωνε σε άλλο κακό από πάνω. Πέστε μου τώρα μουσες που έχετε τον Όλυμπο παλάτι πως πήρε η φλόγα και πρωτόπεσε στα αργίτικα καράβια. Ο Μέγας Έκτορας ζυγώνοντας με το μακρύ σπαθί του του Έαντα χτύπησε το φράξινο κοντάρι απά στη δέση και πέρα ως πέρα του το θέρισε και ο γιος του Τελαμόνα το κολοβό κοντάρι απόμεινε να παίζει μες στο χέρι και ο χάλκινος χαλός βουίζοντας στη γη την άχτη πέρα. Και τότε ο Αίας ανατριχιάζοντας την άψεγη καρδιά του από Θεού πως ήταν τόνιωσε και ο Δίας ο αψιλοβρόντης τους τρώες πως βόηθαγε και ζάβωνε κάθε βουλή δικιά του. Απ' τις ρηξίες λοιπόν ξεμάκρυνε και αυτοί στο πλοίο τεινάζουν φωτιά να χόρταγει, φλόγα άσβηστη με μια στο περιζόνι. Έτσι έτρωγε η φωτιά την πρίμνα του, τότε ο Αχιλλέας με βιάση χτυπώντας τα μεριά του εφώναξε στον Πάτροκλο και του είπε «Ομπρός αλογοδρόμε Πάτροκλε, τρισεύγαινε, ξεκρίνω τη σφάουσα της φωτιάς στο σφύριγμα πλάι στα καράβια τώρα. Μην πάει και πάρουν τα καράβια μας και σίγουρα χαθούμε. Τα άρματα φορά εσύ, το ασκέρι μας εγώ θα πάω να μάσω». Είπε και γίνος πήρε και έβαζε τη στραφτερή του αρμάτα. Και πρώτα γύρα στα αντικνήμια του στεριώνει τις κνημίδες τις όμορφες που τις φιχτόδεναν πανόσφυρα σημαίνια. Δεύτερα πέρασε στο στήθος του τρογύρα του Αχιλλέα του φτεροπόδαρου το θώρακα τον αστροπλουμισμένο. Μετά του ασημοκαρφοπλούμη στο σπαθί περνά στους ώμους το χάλκινο και το κατάβαρο θεόρατο σκουτάρι. Στο δυνατό κεφάλι του έβαλε καλοφτιαγμένο κράνος και άγρια ψηλά από πάνω ανέμιζε η φούντα του η αλογίσια. Και δυο γερά κοντάρια εφούχτωσε που του έρχονταν στο χέρι. Μόν το βαρύ, μεγάλο, ασήκωτο κοντάρι του Αχιλλέα δεν πήρε του άψεγου. Δεν δίνουνταν κανένας να το παίζει, αργή της άλλος μες στα χέρια του. Μόνο ο Αχιλλέας μπορούσε το φράξινο κοντάρι, ο χείρονας που από τις κορφές του πήγου για να σκοτώνει ρόγους αντρόκαρδους στον κύρι του είχε δώσει. Κράζει μετά τον αυτομέδοντα για να του ζέψει τάτια. Μετά από τον Αχιλλέα τον άτρομο τιμούσε από όλους τούτων τι κάτεχε πως έστεκε άσυστος της μάχης στη φοβέρα. Και τάτια μέσως ο αυτομέδοντας τα γρήγορα τον Ξάνθο και το Βαλίο που σαν τον άνεμο γοργοπετούσαν ζεύει. Τα είχε γεννήσει με το ζέφυρο μια άρπια ή φτεροπόδα μια μέρα σε λιβάδιο σέβωσκε στου ωκεανού τους όχτους. Και τον ασύγκριτο τον πίδα σωστά από δίπλα ζεύει. Κούρσο τον είχε από του ιετίου να φέρει ο Αχιλλέας στο κάστρο κι αν και θνητός, μα με τα θάνατα παράβγαινε άλογα του. Και ωστόσο στα καλύβια τρέχοντας τους μυρμιδόνες όλους αρμάτωνε ο Αχιλλέας και φρένιαζαν αυτοί σαν σαρκοφάγοι λύκοι που δύναμη ακατάλητη τους σπρώχνει και ως παράζουν τρανή αλαφίνα διπλοκέρατη μες στα βουνά την τρώνε αρπακτικά και ως τα μουσούδια τους βαφήκαν με αίμα κράτο κοπαδιαστά να πιούν ξεκίνησαν σε μαύρη νερομάνα και το βαθύ νερό απανάλαφρα με τις λιγνές τους γλώσσες λάφτουν και αναξερνούν τα γέματα. Μα ατρόμητη στα στήθια βαστά η ψυχή τους και ασεβάρινε τόσο πολύ η κοιλιά τους.
Όμοια οι προλάτες και οι πολέμαρχοι των Μυρμιδόνων τρέχαν στον ψυχωμένα γύρα σύντροφο του φτερωτού Αχιλλέα να μαζευτούν. Και ο πολεμόχαρος γιος του Πηλέα σημά τους, τους κουταρά τους άντρες έσπρωχνε και τάτια να κινήσουν. Είχε ο Αχιλλέας 50 γρήγορα καράβια που κυβέρνα ο λατρευτός του Δία σαν έφτασε στην Τρία και στο καθένα 50 παλικάρια εκάθουνταν πά στο κουπί συντρόφοι. Και 5 κεφαλοί τους έβαλε ριγάρχες μπιστεμένους να κυβερνούν και αυτός βασίλευε περίσσια πάνω από όλους. Στον πρώτο λόχο ο λαμπροθώρακος Μενέστιος κυβερνούσε του σπερχιού του ουρανογέννητου του ποταμού Βλαστάρη. Μια κόρη του Πηλέα τον γέννησε Πανόρια η Πολυδώρα, θνητή που με Θεό κοιμήθηκε το σπερχιό το Γάβρο, μα γιος του Φόρου νοματίζουνταν και αγκώνη του Περίρη, τι αυτός την πήρε από τον πατέρα της με μυριοπλούσια δώρα. Στον άλλο λόχο ο Γάβρος Εύδωρος αφέντευε μια κόρη της Πολυμήλας κλεφτογέννημα που στο χορό ήταν πρώτη του φύλλα η θυγατέρα. Τι άρεσε του αργοφωνιά ως την είδε που στο χορό ετραγούδα κάποτε με άλλες μαζί κοπέλες στη χάρη της χουγιάχτρας Άρτεμις της Χρυσοδοξαρούσας. Ευτή στο ανώγει ανέβηκε έσμιξε κρυφά μαζί της τότε ο πονηρός Ερμής, τρισέβγαινον οι γιο χαριζοντάς της τον Εύδωρο, καλό στο τρέξιμο, καλό και στο κοντάρι. Κι η θεά Λεχούς αφού η βαρύπονη της έβγαλε το γιο της όξο στο φως και του ήλιου αντίκρισε την Άγια Λάμψη, εκείνην ο Γάβρος έχε κλείσει ο ατρόμητος του Αχτόρου γιος, την πήρε η γυναίκα μύρια δώρα δίνοντας στο αρχοντικό του μέσα. Και το μωρό το χαϊδανάστενε με αγάπη ο γεροφύλας και πάντα γνιαστικά το φρόντιζε σαν να ήταν γιος δικός του. Στον τρίτο λόχο ο γιος του Μέμαλου μπήκε αρχηγός, ο Γάβρος ο Πίσανδρος που στο κοντάρεμα ξεχώριζε από τους άλλους, μετά από του Αχιλλέα το σύντροφο στους Μυρμιδόνες μέσα. Και ο γεροαλογολάτης Φίνικας τον τέταρτο οδηγούσε και ο ψυχωμένος Αλκιμέδοντας του Λαέρκη ο γιος τον πέμπτο. Και ως όλους ο Αχιλλέας τους χώρισε και πήραν θέση δίπλα στους αρχηγούς, γυρνώντας μίλησε παλικαρίσια λόγια. Μη λησμονήσει τις φοβέρες του κανένας Μυρμιδόνες που για τους Τρώες εδώ πετούσατε πλάι στα γοργά καράβια όσο ο θυμός μου εκράτα κι όλοι σας τα βάζατε μαζί μου. Γιε του Πηλέα σκληρέ, η μητέρα σου σε είχε χολύβει ζάξη. Άσπλαχνε εσύ που τους συντρόφους σου στάρμενα εδώ κρατάς μας με το στανιό. Στα πελαγόδρομα λοιπόν καράβια ας μπούμε πίσω να πάμε μια και σου πλήξε μαύρος θυμός στα σπλάχνα. Τέτοια όλοι σας μαζί μου λέγατε συχνά και τώρα να το της μάχης πριν που λαχταρούσατε το έργο το μέγα ομπρό σας όπου έχει τώρα στήθος άτρομος τους Τρώες σας πέσει απάνω. Αυτά είπε και όλοι πήραν δύναμη και στήλωσε η καρδιά τους και ακόμα πιο τους λόγους έσφιξαν το βασιλιά γρικώντας. Πώς αρμοδένει τείχο μάστορας με αδρές σφιγμένες πέτρες σπιτιού αψηλού να το αφεντεύουνε σύντας φυσούν οι ανέμοι. Όμοια σφιχτά τα κράνη αρμόδεναν και οι αφαλωτές ασπίδες. Σκούδο στο σκούδο σφίχτο μίγουνταν, κράνο στο κράνο, άντρα στον άντρα, και όσε σκύβαν, άγγιζαν στα λογουρίσια κράνη ψηλά τα κέρατα τα ολόλαμπρα. Τόσο πικρά αρμοδέναν. Κι ο μπρος απ' όλους ο Αυτομέδοντας και ο Πάτροκλος, ντυμένοι με στάρματά τους, πηγενόρχουνταν με μια καρδιά κι οι δυο τους, μπροστά απ' τους Μυρμιδόνες στέκοντας να πολεμούν. Και ωστόσο μπήκε ο Αχιλλέας μες στο καλύβι του και ανοίγει μια κασέλα οριόξομπλη που η χιονοστράγαλη του είχε απειθώσει θέτη μαζί του να την πάρει στο άρμενο ξεχυλιστή χιτώνες και κάπες να έχει να ζεσταίνεται και ολόσγουρα κυλίμια. Μαστορεμένη κούπα εφύλαγε εκεί, με τούτην άλλος άντρας κρασί ποτέ δεν έπινε φλογόμαυρο και μήτε σε άλλο θεός ποδέ σε πρόσφερνε μόνο στο Δία Πατέρα. Την πήρε τότε από την κασέλα του, την πάστρεψε με θιάφι, με λαγαρό νερό τρεχούμενο την ξέπλυνε κατόπι και ατός του νύφτηκε φλογό μαύρο κρασί ανασέρνη και έτσι μες στην αυλή του επήρε και έσταζε κρασί ψηλά θωρώντας και καμεθκή και ο κεραυνόχαρος τα λόγια του άκουε Δίας. Δία της Δοδόνης πρωτοκύβερνε πελασγικέ που μένεις μακριά την μαγερία φεντεύοντας Δοδόνη και τρογύρα χαμοκοιτάμενη ανιφτόποδη ζουν οι σελοί οι δικοί σου προφήτες. Κι άλλοτε συνάκουσες την προσευχή μου εμένα και μου δώσες τιμή παιδεύοντας ανήλαια τους αργίτες. Όμοια και τώρα αυτό το θέλημα μη μου το αρνιέσαι πάλε. Ατός μου εγώ στον πλοίον τη σύναξη θα μείνω τώρα πίσω. Μα τον πιστό του στέλνω ακράνη μου με πλήθος Μυρμιδόνες να πολεμήσει. Δία Βροντόλαλε, δώσ' του τιμή και δόξα και μέσα την καρδιά του στήλωσε που κι ο Έκτορας να μάθει αντάχα ο σύντροφός μου δίνεται και μόνος μες στη μάχη να χτυπηθεί για αν τότε ανίκητα τα χέρια του μονάχα λυσομανούν σύντας τον πόλεμο κι εγώ χυμώ μαζί του.
Μα απ' τα καράβια πια τον πόλεμο και το κακό σα διώξει, ας μου γυρίσει πίσω ανέβλαβο στα γρήγορα καράβια με τους ανδρόμαχους συντρόφους του και με όλα τα άρματά του. Είπε και ο Δίας ο βαθιστόχαστος ακούει την προσευχή του και ένα από τα δυο ο πατέρας του δοκε και το άλλο του το αρνήθη. Να διώξει από τα καράβια του δοκε και πόλεμο και μάχη, μα να έρθει ζωντανός του αρνήθηκε να πω τη μάχη πίσω. Και αφού έκαμε σπονδύ και ευχήθηκε στο Δία πατέρα εκείνος, γυρνώντας το καλύβι απίθωσε την κούπα στην κασέλα και στο καλύβι ο μπρος εστάθηκε, τη λαχταρούσε πάντα να βλέπει μέσα στον άγριο πόλεμο τους Τρώες και τους Αργίτες. Και αυτοί μαζί με τον Ανδρόκαρδο τον Πάτροκλο κινούνε όλο καρδιά, ώσπου πια συνάρματι στους Τρώες απάνω επέσαν και χύθηκαν σαν σφίγγες θάλεγες στη στράτα που φωλιάζουν και τα μικρά παιδιά το πήρανε και τις κεντούν συνήθιο αγκρίζοντάς τις, έτσι που χτίσαν στο δρόμο τα κελιά τους τα νέμυαλα. Τι κι άλλους έκαναν κακό να βρουν μεγάλο και αν να περάσει κάποιος έτυχε διαβάτης κι άθελά του τη πείραξε, με μια σε χύμιξαν όλες μαζί πετώντας όλο κουράγιο κατά πάνω του το γόνο τους να σώσουν. Με ίδιο κουράγιο, με ίδια ανάκαρα και οι μυρμηδόνες πέρα απτάρμενα χυμούσαν κι άσβηστος ο αλελιτός σκονόταν. Και τότε ο Πάτροκλος χουλιάζοντας γκαρδιώνει τους συντρόφους. «Πιστοί μου μυρμηδόνες, σύντροφοι του ξακουστού Αχιλλέα, άντρες φανείτε, ορθή κρατάτε τη Ανδριά στη φλόγα, το βασιλιά μας να τιμήσουμε, που στα καράβια πρώτος μες στους Αργίτες και οι συντρόφοι του στο άγριο το απάλε πρώτοι. Και ο πρωταφέντης Αγαμέμνονας να νιώσει, ο γιος του Ατρέα, την τύφλα του που παραψήφισε τον Αχαιόν τον πρώτο». Αυτά είπε και όλοι πήραν δύναμη και στήλωσε η καρδιά τους και απανωτής τους Τρώες εχύμιξαν και τάρμενα τρογύρα αντιλαλήσαν άγρια ως φώναξαν οι ψυχωμένοι Αργίτες. Κι οι Τρώες ως ξέκριναν τον Πάτροκλο τον ανδριωμένο ομπρός τους, αυτόν και τον αμαξολάτη του να λάμπουν στα αρματά τους, όλοι τρομάρα εντός τους ένιωσαν, ξεστέλιωσαν οι λόχοι, τι ο γάβρος Αχιλλέας φοβήθηκαν πως δίπλα στα καράβια την όχτρηδα έδιωξε από πάνω του και έκαμε αγάπη πάλε. Κι όλοι τα μάτια κλωθογύριζαν του χάρου πώς να φύγουν. Πρώτος ο Πάτροκλος φεντώνησε το αστραφτερό κοντάρι μπροστά του μες στη μέση όπου άρχιζαν οι πιο πολλοί να σπάζουν στο πρωτεσύλαο του τρανόψυχου τρογύρα το καράβι και τον τρανό πυρέχμη επέτυχε που είχε τους πέονες φέρει από τον αξιότο φαρδιορέματο μακριά από την Αμυδόνα. Στον ώμο το δεξιό τον χτύπησε και ανάσκελα βογκώντας κυλίστηκα τα γης και οι σύντροφοι τρογύρα του σκορπίσαν οι πέονες. Και όλοι μπρος τον Πάτροκλο το ρίξαν στη φευγάλα, τον αρχηγό τους μόλις σκότωσε που ήταν στη μάχη ο πρώτος. Και ως τούτη πίσω εκάμαν έσβησε τη λαμπαδούσα φλόγα και απόμεινε εκεί πέρα το άρμενο μισόκαυτο. Και εκείνοι οι Τρώες σκορπίσαν με άγριο τάραχο και οι Δαναοί χυθήκαν στα βαθουλά καράβια κι άσωστος αλαλητός ασκώθη. Από βουνού μεγάλου κάποτε ψηλή κορφή πώς πρόχνει ο Δίας ο αστραπορίχτης σύγνεφο πυκνό και φεύγει αλάργα και γύρω οι βίγλες όλες φαίνονται τα κρόκορφα οι λαγκάδες και από τα ουράνια κάτω απέραντος ανοίγει ξάφνου εθέρας. Όμοια και οι Αργίτες από τάρμενα την άγρια φλόγα ως διώξαν, μια στάλα ανάσαναν, μα ο πόλεμος δε σκόλαζε καθόλου. Τι οι Τρώες μπροστά στους πολεμόχαρους τους Αχαιούς ακόμα δεν γύριζαν την πλάτη στάρμενα τα μαύρα για να φύγουν, μονστανικώς πισοδρομίζοντας αντιστεκόνταν πάντα. Κι ως τις γραμμές της μάχης σκόρπισαν, σκοτώνει από έναν άντρα κάθε αρχηγός. Και από όλους ο άτρομος γιος του Μενίτιου πρώτος, στο μερί πάνω τον αρήλικο χτυπάει, τυράχιος γύρνα, με μυτερό κοντάρι χάλκινο και βγήκε από την άλλη. Του σπάει το κόκαλο και απίστωμα στο χώμα πέφτει εκείνος. Μετά ο Μενέλαος ο πολέμαρχος το θώαστο στήθος βρίσκει, γυμνός πλάι στο σκουτάριος έμεινε και την ορμή του κόβει. Τον άμφικλο με φορά ως χύνουνταν παραμονεύει ο Μέγης και προλαβαίνοντας τον πέτυχε πά στο μερί κι πούνε κανείς πιο σαρκωμένος και έκοψε τα νεύρα γύρω η μύτη του κονταριού και φτύσε σκέπασε τα μάτια του σκοτάδι. Και ο πρώτος από τους γιους του Νέστορα βαρίσκει τον Ατίμνιο ο Αντίλοχος και τα λαγκόνια του περνά τα απάκριο σάκρη και πέφτει ομπρός του. Τότε σίμωσε με το κοντάρι ο Μάρης, θυμό γιωμάτος για τα αδέρφη του. Προς το κουφάρι εστάθη και χύθη απάνω στον Αντίλοχο. Μα πριν προφτάσει, ρίχνει ο Θρασιμίδης και τον πέτυχε στον ώμο ευθύς απάνω. Του κονταριού χαλός διαχώρισε τα πανοβράχιονό του από το κρέας τρογύρα και έσπασε το κόκαλό του ως πέρα. Πέφτει βροντώντας και του σκέπασε τα μάτια το σκοτάδι. Έτσι από δύο αδερφούς σκοτώθηκαν και ομάδια κατεβήκαν οι δυο του σαρπιδών αντρόκαλφοι συντρόφοι μες στον Άδη του αμυσοδάρου η γη η πολέμαρχη που την αδάμαστη είχε τη χήμερα να θρέψει ανίποτη ζημιά σε πλήθος κόσμο.
Κι ο Αίας του Ηλέα ο γιος, χυμίζοντας προφταίνει, ως πιστομιόταν μες την αντάρα τον Κλεόβουλο και του κόψε τη φόρα, με το σπαθί του το ριωμάνικο χτυπώντας τον στο σβέρκο. Απ' το αίμα το σπαθί του επίρωσε, και εκείνου τα δυο μάτια σφάλιξε η μοίρα, η τρανοδύναμη και ο κόκκινος ο χάρος. Τότε ο Πινέλαος με το Λύκο να τρέχουν κοντά, γιατί είχαν ο ένας του αλλού λαθέψει και έριξαν του κάκου τα κοντάρια. Με τα σπαθιά τους τότε σίμωσαν και ο Λύκωνας του δίνει στου κράνους του αψηλά το κέρατο, μα του σπαθιού το χέρι του σπάει. Τότε ο Πινέλαος του δόκε κάτω από τα αυτή στο σβέρκο και το σπαθί του εχώθη αλάκερο και ως μοναχά το δέρμα κρατούσε, το κεφάλι κρέμασε και λύθη δύναμή του. Τρεχάτος και ο Μυριώνης πρόφτασε και κονταρεύει απάνω στο δεξιόν ώμο τον ακάμαντα, στο αμάξι του οσπιδούσε και πέφτει κατά γης και χύθηκε στα μάτια του σκοτάδι. Και ο Ιδωμενέας χτυπάει με ανέσπλαχνο κοντάρι τον ερήμα στο στόμα και ο χαλός ο Χάλκινος βγήκε αντικρύ περνώντας στη ρίζα του μυαλού και σύντριψε τα κόκαλά του τάσπρα. Πετάχτηκαν τα δόντια, κέματα τα μάτια του, γιωμώσαν τα δυο και από τα ανοιχτό το στόμα του και από τα ρουθούνια το αίμα ξερνούσε και το μαύρο σύγνεφο τον έζωσε του χάρου. Σκοτώσαν έτσι οι αργίτες κύβερνοι καθίσια από έναν άντρα. Πως λύκοι ξαγριεμένοι ρίχνονται σε αρνιά, σε ρήφια πάνω, αρπάζοντάς τα από τα κοπάδια τους, που ανέμελος τσοπάνος τα φύγε στα βουνά και σκόρπισαν, και εκείνοι βλέποντάς τα χυμούν με βιάση στα αρνοκάτσικα, με την καρδιά την τρέμια. Όμοια στους Τρώες και οι αργίτες χύμιξαν, και αυτοί με μια το ρίχνουν με τρόμο στο φεδιό σκληρίζοντας, πάσα αντριγιά ξεχνώντας. Και ο Μεγασέας να ρίξει γύρευε στο χαλκοκράνι πάντα τον Έκτορα, μ' αυτός κατέχοντας την τέχνη του πολέμου, τους ώμους του φαρδιού σε σκέπαζε με τάβρινο σκουτάρι και τις αϊτιές που βούιζαν ξέφευγε, τις κονταριές που ευρώντουν, τι τόνιωθε καλά πως έγερνε τώρα απ' την άλλη νίκη. Μα κι έτσι έμενε εκεί, παλεύοντας να σώσει τους συντρόφους. Πως απ' τον Όλυμπο ένα σύγνεφο προς του ουρανού τα βάθη, τα ξάστερα πλαταίνει, ο δρόλαπας καθώς του Δία ξεσπάζει. Όμοια και εκείνοι εσκούζαν και έφευγαν από τα καράβια τότε και δίχως τάξη πίσω εδιάβαναν και τάτια ξεμακραίναν γοργά τον Έκτορα συνάρματο τους άλλους παρατώντας τους Τρώες που το ανοιχτό τους μπόδιζε χαντάκια θέλητά τους. Πολλά φαριά τα μάξια σέρνοντας γοργά μες στο χαντάκι του τιμονιού την άκρη ως έσπαζαν τα αρχοντομάξια αφήναν. Ξοπίσω ο Πάτροκλος, γκαρδιώνοντας τους Αχαιούς, τραβούσε το χαλασμό των Τροών γυρεύοντας. Κι αυτοί γεμίζαν όλες τις στράτες σκόρπιοι με συντάραχο και χλαλοή, κι σκόνη ψηλά κάτω από τα νέφια πλώνουνταν και πυλαλούσαν τάτια μακριά από τα καλύβια και άρμενα να πάνε στο κάστρο πίσω. Κι ο Πάτροκλος εκεί που πιότερους θωρούσε ανταριασμένους, χυνόταν με φοβέρες και έπεφταν κάτω από τα ξόνια εκείνη με το κεφάλι και τα μάξια τους αναποδογυρίζαν. Και το χαντάκι αντίκρα επίδειξαν τα γρήγορα λογά του τα θάνατα οι θεοί που κάποτε χαρίσαν στον Μιλέα μπροστά χυμώντας τη στον Έκτορα να ρίξει ελαχταρούσε. Όμως εκείνον τον ξεμάκρυναν τα γρήγορα λογά του. Πως όντας πιάσει μπόρα αλάκερη πλαντάζει γης η μαύρη κάποιαν ημέρα του χινόπορου νεροποντίσα στέλνει ο Δίας καθώς τον πήρε η μάνη τα γεωργία τους ανθρώπους στην αγορά που κρίνουν άνομα στραβά κρυσολογώντας και λαχπατούν το δίκιο αψήφιστα κι ουδέ θεούς λογιάζουν τους ποταμούς τους όλους ξέχυλους θωρούν να τρέχουν τότε και τις πλαγιές τα ξερορέματα να κόβουν πλημμυρώντας που από το βουνό με ορμή στη θάλασσα τη σκοτεινή σκυλούνε μου γκρίζουν δυνατά ρημάζοντας τους μόχους τους των ανθρώπων. Όμοια βαριά εμουγκρίζαν τρέχοντας και οι τροϊκές φοράδες. Και σύντας άργεψεν ο Πάτροκλος στις φάλαγγες τις πρώτες, πίσω ξανά στα πλοία της έσπρωξε. Κι ουδέ στο κάστρο μέσα να μπουν τους άφηνε και αστόθελαν, μονέσφαζε χυμώντας ολούθε, στο ποτάμι ανάμεσα και στο αψηλό το τείχος και στα καράβια, πίσω παίρνοντας το αίμα πολλών που επέσαν. Τον Μπρόνο ο πρώτο τότε χτύπησε με το λαμπρό κοντάρι, γυμνός πλάι στο σκουτάρι ως έμεινε και την ορμή του κόβει. Βρόντιξε πέφτοντας και ο Πάτροκλος στο Θέστορα του Ινόπου το γιο χυμώντας πάνω κάθουνταν στόριο του αμάξι ετούτος κουβαριαστός και ο νους του εσάστησε και τα λουριά από τα χέρια του ξέφυγαν και εκείνος σίμωσε και στη δεξιά μασέλα τον κονταρεύει και του πέρασε τα δόντια ως πέρα και έτσι με το κοντάρι τον ανάσυρε να του αμαξιού το γύρο σε κάβο πως ψαράς που κάθεται και σέρνει με ταγκίστρι και με το λιναρένιο αρμίδι του τρανό από το κύμα ψάρι. Όμοια τον έστρανε από τα μάξι του με ορθάνυχτο το στόμα και όπως τον έσπρωξε τα πίστομα ξεψύχησε πεσμένος. Μετά ως χυμούσε ο Ερήλαος πάνω του στην κεφαλή του ρίχνει κατά μεσός κοτρώνει και έσκησε στη μέση εκείνη ακέρια στο στέριο μέσα κράνος και έπεσε τα μπρούμιδα στο χώμα και γύραθε του εχήθη ο θάνατος ο ψυχοκαταλήτης. Μετά στον Πύρη, στον Ερήμαντα χυμίζει και στου Αργαίου το γιο Πολύμηλο, στον Εύυπο, στον Ανδριωμένο Επάλτη και στον Αιχείο και στον Τλιπόλεμο και στον Ιφαία το Γαύρο και όλους απανωτά τους όριασε στη γη την Πολυθρόφα.
και ο Σαρπιδώνας τους ξεζώνατους, τους σύντροφους του Οσίδεν να πέφτουν κάτω από του Πάτροκλου τα μανιασμένα χέρια, με οργή φωνάζει τους ισόθεους προστάζοντας λυκιώτες. «Τροπή λυκιώτες, πού μου φεύγετε, χοργοποθαριαστείτε! Τι εγώ με τούτον τον πολέμαρχο θα αντικριστώ, να μάθω ποιος να είναι τάχα μέτια δύναμη και τόση θράψη κάνει στους Τροές. Πολλών αλήθεια ανδρόκαρδων τα γόνατα έχει λύσει», είπε, και από το αμάξι επίδειξε συνάρματος στο χώμα, και ως να τον δει πετάχτη ο Πάτροκλος κι αυτός από το αμάξι. Και όπως δύο αγιούπες γαντζομύτιδες και νυχτοποδαράτη παλεύουν δυνατά στρινιάζοντας σε ολόρθο βράχο απάνω, όμοια και τούτοι δυο σκληρίζοντας ο ένας του αλλού χυμίξαν. Και όπως τους είδε τους πλαχνίστηκε βαθιά του ο γιος του Κρόνου, κι είπε στην Ήρα που και τέρι του μαζί ήταν και αδερφή του: «Οχού μου εμένα, ο πιο που αγάπησα θνητός ο Σαρπιδώνας, γραφτάνε τώρα από τον Πάτροκλο να κατεβεί στον Άδη. Και μέσα μου η καρδιά διχόγνωμη σαλεύει, ως διαλογούμε να τον αρπάξω από την πολύδακρη τη μάχη και στις πλούσιας λυκείας στα μέρη, πριν ο θάνατος τον έβρι να τον φέρω, για και να αφήσω τώρα ο Πάτροκλος να πάρει τη ζωή του». Και τότε η σεβαστή του απάντησε βοηδόματήρα, είπε: «Υγέ του Κρόνου τρομερότατε, τι λόγια αυτά που κραίνεις? Έναν θνητό πώς θες που θάνατο του έχει γραμμένα η μοίρα, τώρα ξανά από τον πολυστέναχτο να τον γλιτώσεις χάρο? Κάμε ό,τι θες, μα κι όλοι οι αθάνατοι δεν έχουμε ίδια γνώμη. Άκου ένα λόγο τώρα, θα έλεγα, και εσύ στο νου σου βάλτον. Αν στείλει ζωντανό στο σπίτι του το Σαρπιδώνα πίσω κι άλλος θεός το χάσου, αργότερα θα θέλει σαν και σένα τον ακριβό του γιο από τον πόλεμο τον άγριο να γλιτώσει. Γιατί πολλοί στου Πρίαμου μάχονται το μέγα κάστρο γύρα θεών η γη, και εσύ θα θύμωνες περίσσια τους γονιούς τους. Αν όμως είναι τόση η αγάπη σου και σκίζεται η καρδιά σου, τώρα άφησέ τον μες στον πόλεμο να σκοτωθεί τον άγριο, κάτω από του Πάτροκλου τα νίκητα τα χέρια δαμασμένος, και έπειτα, σαν τον έβριο χάροντας και ξεψυχήσει, στείλε το γλυκό ύπνο και το θάνατο στα χέρια να τον πάρουν και να τον πάνε στις απλόχωρης λυκείας στα μέρη πέρα. Μνημόρυχοι οι δικοί οι φίλοι του με μια κολόνα πάνω θα του σηκώσουν, τι όσοι πέθαναν άλλοι δελάχαν χάρη», είπε, και ο κύρις των αθάνατων και των θνητών το δέχτη και ματερές ψυχάλες έριξε στο χώμα να τιμήσει τον ακριβό το γιο του θέλοντας, που τούμελε στην πλούσια την τρία να τον σκοτώσει ο Πάτροκλος απ' την πατρίδα λάργα. Και όπως τρεχάτη κοντοζύγος ανχυμώντας ο ένας του άλλου, χτυπάει τον ξακουστόν ο Πάτροκλος θρασίμιλο χυμώντας, που ο αμαξουλάτης ήταν έμνοστος του Ρήγα Σαρπιδώνα. Στο κατοκύλι τον εχτύπησε και την ορμή του κόβει. Και ο Σαρπιδώνας χύθη δεύτερος, μα το λαμπρό κοντάρι του λάθεψε και μόνο το άλογο τον πίδασο στην πλάτη βρίσκει δεξιά. Και εκείνο εμούγκρισε και ξεψυχώντας κάτω στον κουρνιαχτό βογκώντας έπεσε και πέταξε η ψυχή του. Χωρίζουν τα άλλα δυο τα λόγατα, τριζοκοπά ο ζυγός τους και μπλέκουν τα λουριά, το τρίζυγο σαν έπεσε άτι κάτω. Μα ο ψυχωμένος αυτομέδοντας ευτής θαρά πιο βρίσκει. Το λόμακρο σπαθί του ετράβηξε πλάι στο παχύ μερί του και κόβει τα λουριά του τρίζυγου δίχως στιγμή να χάνει. Και πήραν ίσιο δρόμο τα άλογα και στα λουριά στρωθήκαν. Και εκείνοι οι δυο τους ξανασίμωσαν με λυσασμένη αμάχη. Μα πάλι ο Σαρπιδώνας λάθεψε με το λαμπρό κοντάρι και πέρασε ο χαλός του Πάτροκλου το ζερφονόμο απάνω δίχως να αγγίξει. Τότε ο Πάτροκλος χυμάει με τη σειρά του και το κοντάρι από το χέρι του δεν έφυγε του κάκου, μομπέτυχε η καρδιά όπου βρίσκεται ζωσμένη απ' τ' άλλα σπλάχνα. Γι' αυτό σοριάστη όπως σοριάζεται για δρύς, για λεύκα χάμο, για πεύκο τρεις μεγάλο που κόψαν πάστα βουνά οι μαστόροι, μετά νιωτρόχοι στα τσεκούρια τους καρένα να το κάνουν. Όμοια κι αυτός ομπρός στο αμάξι του και στ' άλογα ξαπλώθη, βρουχιώντας με τα νύχια ξύνοντας τη ματωμένη σκόνη. Πώς σε κοπάδι ταύρο, δύναμη και ορμή γιωμάτο, λιώντας χυμάει και τρώει, με στα στριφτόζαλα τα βόδια τ' άλλα ως βόσκι, και κλείνει αυτό στα μάτια βόγγοντας του λιώντα τα σαγόνια. Όμοια από τον Πάτροκλο πεθαίνοντας των λυκιωτών των γάβρων, ο πρωτολάτης δεν εδίλιασε, μον λέει στο σύντροφό του: «Γλάφκε μου εσύ, τράνε πολέμαρχε, καιρός να δείξεις τώρα, κονταρομάχος και πολέμαρχος, πως είσαι ψυχωμένος. Πια άλλο από τον πόλεμο μη γνιάζεσαι, γοργόποδος αν είσαι. Και πρώτα-πρώτα ολούθε τρέχοντας των λιγιωτών τους πρώτους, να έρθουν να πολεμήσουν άσκωσες στο Σαρπιδώνα γύρα, και έλα μετά κι εσύ και πάλεψε τρογύρα από το κορμί μου. Και θα σου γίνω εγώ και αργότερα, μέρα και νύχτα πάντα, ντροπή και καταφρόνια, αν τάρματα μπορέσουν να μου γδίσουν οι αργίτες τώρα, καθώς έπεσα στον καραβιόν της Πρύμνες. Καρδιά λοιπόν, ομπρός, ξεσήκωσε και τους δικούς μας όλους», είπε,
και ο θάνατος του σκέπασε και μάτια και ρουθούνια. Και εκείνος τότε απά στο στήθος του πατώντας, το κοντάρι από το κορμί τραβάει και ομάδι του ξεχύθηκαν τα σπλάχνα και την ψυχή εκείνου εξερίζωσε μαζί με το χαλό του. Κι οι μυρμηδόνες τάτια εκράτησαν που λαχανιάζαν κι όλο να φύγουν γύρευαν ως έμεινε το αρχονταμάξι ολάδιο. Πίκρα βαριά το γλάφκο επλάκωσε τα λόγια του να ακούσει κι οργή τον πήρε που δε δίνουνταν να τον εδιαφεντέψει. Μον μες στο χέρι εκράτα εσφίγγοντας το μπράτσο που πονούσε απ' την πληγή του τεύκρου που άνοιξε η σαγητιά στο τείχος το μέγαο σχήμα απ' τους συντρόφους του τη συφορά να διώξει. Και ευχήθη τότε στον Απόλλωνα το μακρό σαγητάρι. Άκουσε, αφέντη, εσύ που βρίσκεσαι με στη λυκεία την πλούσια, για και στην τρίαν εδώ τη δίνεσαι να συνακούσω ολούθε όποιον τον ζώνει ανάγκη. Μέζωσε και μένα ανάγκη τώρα. Φρικτά με τυρανάει το λάβωμα. Το μπράτσο μου σουβλίζουν πόνοι δρυμνοί κι ουδέ ξεραίνεται να σταματήσει το αίμα. Νιώθω τον ώμο από το χτύπημα βαρύ και το κοντάρι δε στέκει στέριο μες στη φούχτα μου για να ριχτώ στη μάχη πά στους οχτρούς και ο πιο αντριωμένος μας εχάθη ο Σαρπιδόνας, ο γιος του Δία που δε διαφέντεψε μηδέ και το παιδί του. Μακάν, αφέντη εσύ, την άσκημη λαβοματιά μου Γιάννε, τους πόνους κοίμησε και δύναμη δώσ' μου ξανά να βάλω κουράγιο στους λυκιώτες σύντροφους στον πόλεμο να μπούνε και ατός μου να παλέψω από το κορμί του σκοτωμένου γύρα. Είπε και την ευχή του επάκουσε ο Απόλλωνας ο Φίβος. Με μια στους πόνους του σταμάτησε, ξεραίνει από την πληγή του το μαύρο γέμα και το στήθος του με άγριαν ορμή γιομίζει. Και ο Γλαύκος τόνιωσε στα φρένα του και χάρηκε η καρδιά του που έτσι τρανός Θεός συνάκουσε με μια στην προσευχή του. Και πρώτα-πρώτα ολούθε τρέχοντας των λυκιωτών τους κάλιους να έρθουν να πολεμούν ξεσήκωσε στο Σαρπιδόνα γύρα. Μετά στους Τρώες μακροσκελίζοντας κινούσε κι που εστέκαν ο γιος του Πάνθου ο Πολυδάμαντας και ο Αγίνωρας ο Θείος κι ήταν και ο Ενίας μαζί τους και ο Έκτορας ο Χαλκοκρανωμένος. Στάθη κοντά τους κι ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια. «Έκτορα, τώρα πια αποξέχασες τους σύμμαχούς σου αλήθεια που εδώ μακριά από την πατρίδα τους και τους δικούς για σένα σκοτώνονται, μα εσύ δεν νοιάζεσαι βοήθεια να τους δώσεις». Τον λυκιωτών ο πρώτος κοίταται νεκρός ο Σαρπιδόνας που πάντα τη λυκεία διαφέντευε κριτής και πολεμάρχος. Ο Άρης ο Χάλκινος τον σκότωσε στου Πάτροκλου τα χέρια. Όμως σταθείτε φίλοι δίπλα του κι ας μη δεχτεί η καρδιά σας το σκοτωμένο να ντροπιάσουνε να πάρουν τα άρματά του οι μυρμηδόνες για όσους χάθηκαν αργίτες μανιασμένοι που τα κοντάρια μας του σκότωσαν μπροστά γοργά καράβια. Έτσι είπε αυτός και κατά κέφαλα περίζωσε τους Τρώες καημός αβάσταχτος, αγιάτρευτος. Τι στο καστρί τους πύργο ξένος κι ας ήταν τον λογάριαζαν και έσαιρνε πλήθιο ασχέρι κοντά και ατός του μες τον πόλεμο ξεχώριζε από τους πρώτους. Με λύσα στους αργίτες έπεσαν λοιπόν, θυμό γιωμάτους που εχάθη ο Σαρπιδόνας, ο Έκτορας τραβούσε ομρός. Ωστόσο η αντρίστικη καρδιά του Πάτροκλου ξεσήκωνε τους άλλους. Στους δυο τους έαντες πρώτα εμίλησε που φρένιαζαν κι ατί τους. «Έαντες, τώρα να βοηθήσετε καιρός με την καρδιά σας, την ίδια ανδριά όπως πάντα δείχνοντας και πιο μεγάλη ακόμα. Κοίτεται ο πρώτος στο καστρότυχο των Αχαιών που εμπήκε ο Σαρπιδόνας. Να τον παίρναμε και την αρματοσιά του να γδύναμε, να τον τροπιάζαμε και να σκοτώναμε όλους με ανέσπλαχνο χαλκό που θα τρέχαν να τον εδιαφεντέψουν». Είπε, μ' αυτοί και ατί τους λόγιαζαν να κρατηθούν αντρίκια και ως απ' τις δυο μεριές τους λόγους τους στεριώσαν ο καθένας, λυκιώτες, Τρώες, αργίτες έσμιξαν και μυρμηδόνες όλοι και πιάστηκαν τρογύρα απ' τα ψυχο κορμί του σκοτωμένου, φρικτά χουγιάζοντας και αρμάτες τους αλάγια σταυρουντούσαν. Και ο Δίας με νύχτα μαύρη ετύλιξε τα ντροπαλέματά τους για να ξεσπάσει ανήλαιος πόλεμος τρογύρα απ' τον υγιό του. Οι αργίτες πρώτοι πισοδρόμησαν οι στραφτομάτες τότε και όχι από τους πιο αχαμνούς χτυπήθηκε στους μυρμηδόνες κάποιος ο Επιγέας, ο αρχοντογέννητος γιος του Αγακλή του Γαύρου που στο βουδείο την αρχοντόχωρα βασίλευε σε χρόνια παλιά μα ως σκότωσε έναν ξάδερφο τρανό στη θέτη επήγε τη χιονοστράγαλη προσπέφτοντας και στον Πηλαία το Ρήγα. Και αυτοί μαζί με τον πολέμαρχο τον Αχιλέα τον στείλαν πέρα στην Τρία την Καλοφόραδη τους Τρώες να πολεμήσει. Μα στο νεκρό όπως τώρα ζήγωνε τον βρίσκει με λιθάρι στην κεφαλή του ο Μέγας Έκτορας και αυτή στα δυο εχωρίστη στο στέριο μέσα κράνος και έπεσε τα πίστομα στο χώμα και γύρα θέτου εχήθη ο θάνατος ο ψυχοκαταλήτης.
Πικράθει ο Πάτροκλος το σύντροφο νεκρό να ειδεί να πέφτει και χύθει ομπρός μέσα από τους πρόμαχους ήδη αγοργό γεράκι που οι καλιακούδες όλες φεύγουνε και τα ψαρόνια ομπρός του. Ίδιος αλογοδρόμε Πάτροκλες στους Τρώες απάνω εχύθης και στους Λυκιώτες για το σύντροφο που εχάθη μανιασμένος. Και το στενέλαο το πανάκριβο βλαστάρι του Ιθεμένη με πέτρα πά στο σβέρκο επέτυχε και του κόψε τα νεύρα. Πίσω δρομίζει ο γάβρος Έκτορας μαζί κι προς το μάχη. Όσο του μάκρου πάει ψηλόλιον ο κοντάρι που το ρίχνει τη δύναμή του δοκιμάζοντας για στους αγώνες κάποιος για και στη μάχη, οχτρείς αμπλάκωσαν να σφάξουν και να ράνουν, τόσο κι οι Τρώες επισοδρόμησαν σπρωγμένοι από τους αργύτες. Πρώτος ο Γλαύκος των πολέμαρχων των Λυκειωτών ο Ρήγας πίσω γυρνάει και τον Ανδρόκαρδο το Βαθυκλή σκοτώνει, το γιο τον ακριβό του Χάλκονα που ζούσε στην Ελλάδα, πρώτος σε βιός και πλούτη ανάμεσα στους Μυρμιδόνες όλους. Ετού τον χτύπησε κατάστηθα με το κοντάρι ο Γλαύκος γυρνώντας ξάφνου όπως τον έφτανε πά στο κυνήγι εκείνος. Και ως έπεσε με βρόντο ανίποτα τον πόνεσαν οι αργύτες τέτοιο αντριωμένο και αναγάλιασαν οι Τρώες από την άλλη. Κι ήρθαν τρογύρα του και στάθηκαν πολλοί και οι αργύτες όμως της Ανδριάς αναθυμήθηκαν και απάνω τους χυθήκαν. Τότε ο Μυριώνης κάποιον σκότωσε ρηγάρχη από τους Τρώες, το Λαογόνο γιο του Ονίτορα τρανό, του Δία της Ίδας ιερέας που εστάθη και τον σέβουνταν σαν τους θεούς ο κόσμος. Κάτω από τα αυτή και από το σαγόνι του τον βρήκε και η ψυχή του από το κορμί με διάσιος έφυγε, τον πήρε το σκοτάδι. Και ο Αινίας το χάλκινο κοντάρι του τεινάζει στο Μυριώνη και ως πίσω από το σκουτάρι επήγαινε πως θα τον βρει λογιούσε. Μα είδα παντίκραυτο στο χάλκινο κοντάρι και ξεφεύγει. Τι έσκυψε μπρος και πίσω εχώθηκε στο χώμα το κοντάρι πέρα μακριά και η ουρά του απόμεινε συνάμενη να τρέμει ως όπου η ορμή του καταλάγιασε και η δύναμή του εχάθη. Έτσι έμεινε ο χαλός σφαδάζοντας του Αινίας στο χώμα μέσα μπηγμένος άδικα ξεφεύγοντας από το γερό του χέρι. Και ο Αινίας όλο θυμό και μάνητα φωνή μεγάλη σέρνη. «Χορεφταράς κι αν είσαι σίγουρα Μυριώνη, το κοντάρι να σε έβρισκε μονάχα, σου κόβε τη φόρα μια για πάντα». Τότε ο Μυριώνης του αποκρίθηκε του κονταριού ο τεχνίτης. «Αινία, τρανή κι αν έχεις δύναμη, σαν δύσκολο να κόψεις τη φόρα από όλους που σου χύνονται και λαχταρούν μαζί σου να πολεμούν. Θνητός γεννήθηκες και εσύ μαθες το χάσου. Ο κοφτερός χαλκός μου ανέβρισκε κατάκορμα και σένα, θα δίνες λέω κι ας έχεις δύναμη κι ανδριά σε μένα τότε δόξα τρανή στον καλοφόραδο τον άδει τη ζωή σου». Αυτά είπε και ο αντριωμένος Πάτροκλος μιλάει μαλώνοντάς τον. «Μυριώνη τώρα αυτά τι τα θέλες και παλικάρι που σε, με λόγια και βρισιές καλότυχε δεν θα τραβήξουν οι χέρι οι Τρώες από το νεκρό, πρωτύτερα θα φάει το χώμα κι άλλους. Τα λόγια κυβερνούν στη σύναξη, στον πόλεμο τα μπράτσα. Τα λόγια του λοιπόν παράτησε και πιάσε το κοντάρι». Είπε και μπήκε ο μπρός και ο Ισόθεος τον ακολούθησε άνδρας. Από βουνού φαράγγι σύχλωρο ψηλά πως ανεβαίνουν από τους λατόμους τα χτυπήματα και από μακριά γρικιούνται. Όμοια κι αυτόν οι βρόντι ανέβαιναν ψηλά από τις γης στα πλάτη, από το χαλκό και από τα καλόφτια στα βοηδόπετσα σκουτάρια, τα δίκοπα κοντάρια ως πάνω τους και τα σπαθιά κρουγόνταν. Κι ουδέποτε κανένας που ξέρε το θείο το Σαρπιδόνα θα τον ξεχώριζε. Τι γέματα και σκόνες και κοντάρια από κορφής τον αποσκέπαζαν ως μετακρόποδά του. Κι όλο πυκνώναν στο κουφάρι του τρογύρα σαν τις μύγες που ζουζουνούν στη μάντρα ολόγυρα στις γαλατοκαρδάρες την άνοιξη καθώς ξεχύλισε στους αρμεγούς το γάλα. Όμοια και εκείνοι στο κουφάρι του μαζεύουνταν τρογύρα. Κι ο Δίας στιγμή από τον άγριο πόλεμο δε σήκωνε τα μάτια τα στραφτερά, μονθόριε αδιάκοπα και εντός του εστοχαζόταν πολλά για το χαμό του Πάτροκλου και αναρωτιόταν τάχα να τον σκοτώσει δίχως άργητα μες στη σφαγή την άγρια με το κοντάρι ο γάβρος Έκτορας του Ισόθεου Σαρπιδόνα το κορμί πάνω και από τους ώμους του να πάρει τα άρματά του για και σε πιο πολλούς τον πεδεμό τον άγριο να πληθύνει. Και αυτό του οικάστη ως διαλογίζουνταν το πιο καλό πως είναι. Μια φορά ακόμα παλαιοσύντροφος του ξακουστού Αχιλέα του Τρώες ομάδι και τον Έκτορα του Χαλκοκράνη πίσω να ρίξει στο καστρί και θάνατο σε Τρώες πολλούς να δώσει. Από όλους πριν στο στήθος του Έκτορα περίσσια δίλια βάνει. Πηδάει στο αμάξι του και φεύγοντας φωνάζει και στους άλλους τους Τρώες να φύγουν τι τη γνώρισε τη ζυγαριά του Δία. Και ουδέ οι τρανοί λυγιώτες βάσταξαν, μον διασκορπίσαν όλοι, το ρίγα τους θωρώντας άψυχο μες στους νεκρούς τους άλλους να κοίταται. Τι πλήθος πάνω τους οριάζουνταν, του Κρόνου ο γιος το σκοτωμό ως ξεσήκωνε τον άγριο ανάμεσό τους. Και από τους ώμους τότε τάρματα του Σαρπιδόνα γδίνουν, που αστράφταν χάλκινα και ο Ανδρόκαρδος γιος του Μενίτιο τότε τα δίνει να τα πάνε οι σύντροφοι στα βαθουλά καράβια.
Και ο Δίας στο φίβο εστράφη και έλεγε ον εφελός τη βάχτης. Απ' τις ρηξιές ομπρός Απόλλωνα το σαρπιδό να βγάλε, τα μελανά του σφούγγει ξέματα, με τα κουβαλισέ τον μακριά πολύ. Στο ρέμα λούσε τον του ποταμού, με λάδια θάνατο άλυψέ τον, φόρα του θεϊκό χιτώνα γύρω, και στους γοργούς περαματάριδες, τα διδυμάρια αδέρφια, δώσ' τον στον ύπνο και στο θάνατο, για να τον κουβαλήσουν πέρα στις καρπερίσια πλόχωρης λυγίας τα καμποτόπια. Μνημουργοί, δικοί και σύντροφοι, με μια κολόνα πάνω θα του σηκώσουν. Και όσοι πέθαναν, άλλοι δε λάχαν χάρη. Είπε, και ο Φίβος δεν παράκουσε το λόγο του κυρού του. Απ' τα βουνά της Ίδας έτρεξε στην άγρια μέσα μάχη και απ' τις ρηξιές γοργά ανασήκωσε το θείο το Σαρπιδώνα μακριά. Στου ποταμού τον έλουσε το ρέμα, τον αλήφη με λάδια θάνατο, του φόρεσε θεϊκό χιτώνα γύρω και στους γοργούς περαματάριδες τον δίνει να τον πάρουν μαζί στον ύπνο και στο θάνατο τα διδυμάρια αδέρφια που ευτής στην καρπερή και απλόχωρη ηλικία τον απειθώσαν. Και ο Πάτροκλος τον αυτομέδοντα και τάτια του προστάζει και στο κυνήγι πήρε και έστρωσε τους Τρώες και τους Λυκιώτες, κακό της κεφαλής του ο ανέμυαλος. Και του Αχιλλέα το λόγο αν άκουε, την κακιά θα ξέφευγε του μαύρου χάρου μοίρα. Μα απ' τον Θρητόν πιο πάνω στέκονται πάντα οι βουλές του Δία. Τι αυτός και απ' του Αντριωμένου ακόπιαστα τα χέρια αρπάει την νίκη και στο φεδιό τον ρίχνει κι άλλοτε να χτυπηθεί τον σπρώχνει. Και τότε ήταν ο Δίας τον Πάτροκλο που γέμισε κουράγιο. Πάτροκλε, ο πρώτος ποιος που σκότωσες, ποιος ο στερλός αλήθεια την ώρα αυτή, οι θεοί στο θάνατο που σ' είχαν πια καλέσει, τον Άδραστο και τον Επίστορα και τον Αυτόνο ο πρώτα, του Μέγα τον Υιό τον Πέριμο, τον Έλασο, τον Μούλιο, τον Έχεκλο και τον Μελάνυπο, μετά και τον Μπιλάρτη. Οι άλλοι ως τον είδαν που του σκότωνε, το ρίξαν στη φευγάλα. Οι αργίτες τότε το αψιλόπορτο της Τρίας θα παίρναν κάστρο, ο σχήμα ο Πάτροκλος τη φρένιαζε γύρω μπροστά χτυπώντας, αν δε στεκόταν στο καλόχτιστο τον πύργο απάνω ο Φίβος, τους Τρώες βοηθώντας και λογιάζοντας πολλά κακά για εκείνον. Τρεις πάτησε φορές ο Πάτροκλος στο λόρθο καστροτύχη, πά στη γωνιά, και τρεις ο Απόλλωνας του σπρώχνει το σκουτάρι με τα δυο χέρια του τα θάνατα και τον τεινάζει πίσω. Μα σύντας χύμιξε και τέταρτην, ίδια Θεός, ο Φίβος, ο μακρορίχτης φοβερίζοντας, άγρια φωνή του σέρνει. Πάτροκλε, πίσω αρχοντογέννητε, με το κοντάρι σου όχι, των τρών των μπέρφανων δεν γράφτηκε να πατηθεί το κάστρο, μη δε με του Αχιλλέα, που ασύγκριτα πιο αντρόκαρδος λογέται. Έτσι του μίλησε και ο Πάτροκλος πίσω πολύ ετραβήχτη, του μακροσαγητάρι Απόλλωνα τη μάνητα να φύγει. Και ο Έκτορας στάτια τα μονών είχα κρατάει στο ζερβοπόρτι και αναρωτιόταν να τα γύριζε να μπει ξανά στη μάχη για να προστάξει στο καστρότυχο να ασφαλιχτεί ο στρατός του. Κι ως τούτα άδευεν ο Απόλλωνας πρόβαλε ομπρός του ο Φίβος με έναν θνητό αντριωμένο μοιάζοντας και δυνατό τον Άσιο. Θείος του Αλογάρη Εκτόρου εκράζονταν από μητέρα ετούτος. Τι ήταν οι γιος μαθές του Δήμαντα και αδέρφοι της Εκάβης και στου Σαγκάριου πλάι τα ρέματα με στη Φρυγία νεζούσε. Με τούτον μοιάζοντας ο Απόλλωνας ο γιος του Δία του κάνει. Απ' τη σφαγή τι φεύγεις Έκτορα, δε σου ταιριάζει εσένα. Αχ να μου τόσο πιο λιοντόκαρδος όσο με πιο αχαμνό σου κι άσχημα τότε θα το πλήρωνες να φεύγεις απ' τη μάχη. Ομπρός με τα τσαλόνι χάτια σου τον Πάτροκλο κυνήγα, μπας τον σκοτώσεις και περίτρανη σου δώσει ο Φίβος δόξα. Ως είπε αυτά ο Θεός στο αντρίστικο γυρνά ξανά τα πάλε. Και ο Μέγας Έκτορας του αντρόκαρδου Γευριώνη αυτής φωνάζει να του κεντήσει πίσω τ' άλογα για τη σφαγή. Και ο Φίβος στα σκέρια ωστόσο εχώθη τρέχοντας και στους αργίτες άγρια σκορπίζει ταραχή τον Έκτορα τιμώντας και τους Τρώες. Και ο Έκτορας άφηνε, δε σκότωνε τους Δαναούς τους άλλους, με τα τσαλόνι χάτια γύρευε τον Πάτροκλο μονάχα. Και ο Πάτροκλος πηδά από τα μάξι του τότε στη γη και κράτα στο ζερβί χέρι το κοντάρι του μετάλλο αρπάει μια πέτρα τραχιά γυαλιστερή που αλάκερο του γέμιζε το χέρι. Και όπως σημά του ήρθε και στάθηκε, τη ρίχνει αντιπατώντας. Κι ήταν καλή η ρηξιά, τη δέχτηκε του Εκτόρου ο αμαξολάτης ο Κευριώνης, γιος κλεφτόσπαρτος του ξακουστού Πριάμου, που εκράταε τα λουριά στο μέτωπο. Κι η σουβλερή κοτρώνα τα δυο τα φρύδια του θρουβάλιασε, κι ουδέ τα κόκαλά του δεν άντεξαν, μονχάμο κύλησαν τα μάτια του στη σκόνη, στα πόδια του μπροστά. Και κύλησε σαν βουτυχτή στο χώμα απ' το όριο αμάξι, κι απ' τα κόκαλα ξεχύθηκε η ψυχή του. Και του πες τότε αναγελώντας τον Πάτροκλε εσύ αλογάρι, πω πως βελτάδα που έχει, ανάλαφρες για οι δες βουτιές που παίρνει,
να θε βρισκόταν και στη θάλασσα την ψαροθρόφα ετούτος, κοσμοπολί μαθέστα χόρτενε, ψαρεύοντας για στρίδια, απ' το καράβι πάνω ανέπεφτε, κι ας ήταν και φουρτούνα, σβέλτα φουτόσο από το αμάξι του βουτάει στον κάμπο τώρα. Αλήθεια, έχουν κυτρώε στο κάστρο τους πηδέξιους βουτιχτάδες. Είπε και στο κορμί του ανδρόκαρδου και βριώνει απάνω εχήθη με ορμή, σαλιώντας, που ρημάζοντας μανδριά χτυπιέται ξάφνου στο στήθος, κι είναι το κουράγιο του στερνά που τον σκοτώνει. Παρόμοιο στον Γευρόνι εχήμιξες Πάτροκλες ή λυσώντας. Πηδάει στο χώμα τότε και ο Έκτορας από το αμάξι απάνω, και στον Γευριώνι γύρα επιάστηκαν να χτυπηθούν σαλιώντες που απά σε κορφοβούνια, ολόγυρα σε σκοτωμένο αλάθη, κι οι δυο πεινώντας ολομάνητα παλεύουν θρασεμένοι. Όμοια κι αυτοί, τρανοί πολέμαρχοι, στον Γευριώνι γύρα, τη μια μεριά ο Πανόριος Έκτορας και ο Πάτροκλος την άλλη, με ανέσπλαχνο χαλκό τις άρκες τους ποθούσαν να σπαράξουν. Και στο κεφάλι του πιασε ο Έκτορας, δεν τάφινε απ' τα χέρια, και πάλι ο Πάτροκλος το πόδι του κρατούσε, και άλλοι γύρα και Τρώες και Αργύτες, όλοι πόλεμο πεισματωμένο ανοίξαν. Σιρόκος και Νότιας πώς μάχονται, ποιος πιο πολύ φυσώντας, σε ενός βουνού το ποροφάραγγο, το θρασεμένο δάσο, βαλανιδιές μελιές λιγνόφλουδες κρανιές θα αναταράξει, και τα μακριά κλονάρια δέρνονται χτυπώντας ένα τάλο με άγριο ναχό, και ο σπάνιος άλαγος αντιλαλή τρογύρα. Παρόμοια Τρώες και Αργύτες χύμιξαν κι ο ένας τον άλλο εσφάζαν, και την πικρή στο νου κανένας τους δεν έβαζε φευγάλα. Τρογύρα στον Γευριώνι αρρύφνητα και κοφτερά κοντάρια, και φτερωτές σαγίτες μπήγονταν πηδώντας απ' τις κόρδες. Αρρύφνητες κι οι πέτρες που έκρουγαν με βρόντο τα σκουτάρια, γύρα του ως μάχουνταν. Και κοίτουνταν μακρύς φαρδής εκείνος, στη στροβιλούσα σκόνη ανέγνιαστος από άτια πια και μάχες. Όσο κρατιόταν αρμενίζοντας στο μεσουράνιο γύλιος, και από τους δυο στρατούς σοριάζονταν περίσσια από τις ρηξιές τους. Μα ως τέλος ο ήλιος πήρε και έγερνεν, η ώρα που λιούν τα βόδια, οι Αργύτες πως νικούσαν έδειξαν, και ενάντια στα γραμμένα και έξω από τον τρόν τον άγριο τάραχο του αντρόψυχου και Ευριώνη τραβήξαν τον νεκρό και τάρματα του πήραν από τους ώμους. Απά στους Τρώες χυμίζει ο Πάτροκλος λυσομανώντας τότε, τρεις πάνω τους φορές εχύμιξε σαν το γοργό τον Άρη, και τρεις εννιά ανδριωμένους σκότωσε χουλιάζοντας με λύσα. Μα σύντας χύμιξε και τέταρτη, Θεός λες κι ήταν τότε, σήμανε πια ο καιρός σου, Πάτροκλε, να κατεβεί στον Άδη. Τι ο Φίβος ήρθε κατά πάνω σου στην άγρια μέσα μάχη τρομακτικός. Και δεν τον ένιωσε στην ταραχή την τόση, κλεφτάτα όπως ερχόταν πάνω του μες την πυκνή αντάρα. Πίσω του εστάθηκε, του χτύπησε κι όμως φαρδιούς και πλάτες με την παλάμη του, και σβούριξαν τα μάτια του απ' τη ζάλη. Και ο Φίβος τότε από το κεφάλι του πετάει το κράνος χάμο, που κουδουνίζοντας ανάμεσα στα πόδια των αλόγων κατρακυλούσε, και μολεύουνταν οι φούντα του στη σκόνη και στο αίμα μέσα. Κι όμως άλλοτε το φουντωμένο ετούτο το κράνος οι θεοί δεν άφηναν να κυλιστεί στη σκόνη, μόνο το μέτωπο διαφέντευε το ρέο και το κεφάλι του ισόθεου του Αχιλλέα. Μα του Έκτορα το έδινε τότε ο Δίας να το φορέσει στο κεφάλι του, σημά ήταν και ο χαμός του. Και το βαρύ, τρανό, το ασήκωτο, το χαλκαρματωμένο, μακρόισιο το κοντάρι, τούσπασε χίλιες μεριές στα χέρια. Πέφτει και η ασπίδα από τους ώμους του με τα λουριά της χάμω. Την ίδια ώρα λύνει ο Απόλλωνας στο θώρακα του Ρήγας. Αντράλα επλάκωσε τα φρένα του, του λύθηκαν τα γόνα και στάθη σαστισμένος. Πίσω του με το κοντάρι τότε του ρίχνει από κοντά ένας δάρδανος αναμεσός στους ώμους, ο Έφορβος, γιος του Πάνθου, στάλογα και στα γοργά ποδάρια και στο κοντάρι τους ομήλικους που ξεπερνούσαν όλους. Κι είχε από τα άλογα τους 20 γκρεμίσιος τώρα κάτω, ως πρωτοβγήκε απά στο αμάξι του πώς πολεμούν να μάθει. Και πέτυχε αλογάρι Πάτροκλε πρώτος αυτός να σέβρει. Όμως δε σέριξε, μόν γρήγορα τραβώντας το κοντάρι από το κορμί σου, μέσα εχώθηκε στο πλήθος και δεν είπε αγνάντια να σταθεί στον Πάτροκλο, γυμνός αυτός κι εσύ ήταν. Βαριά βλαμμένος τότε ο Πάτροκλος, και απ' του Θεού το χτύπο και απ' το κοντάρι πισωπόδησε του χάρου να ξεφύγει. Κι ως είδεν ο Έκτορας στον Πάτροκλο τον ανδριωμένο τότε να κάνει πίσω από το χάλκινο κοντάρι λαβωμένος, ζυγώνοντας τον κοντάρεψε και απά στο κατοκύλι τον βρήκε, το χαλκό του χώνοντας βαθιά στα σπλάχνα μέσα. Βροντώντας πέφτει αυτός ανίποτος καημός για τους Αργύτες. Πως κάπρο ακούραστο παλεύοντας τον βάζει λιώντας κάτω, που θρασεμένο εστίσαν πόλεμο στα κορφοβούνια πάνω, πλάι σε νερό που τρέχει απόλυγο και θέλουν να πιούν και οι δυο τους, ως όπου ο κάπρος πια σοριάζεται στη γη σαν κομαχώντας. Όμοια τον Πάτροκλο τον άνθρωπο που είχε πολλούς σκοτώσει, από κοντά χτυπώντας ο Έκτορας τον έστειλε στον Άδη.
και όλο καμάρι πια ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια. Έλεγες, Πάτροκλε, το κάστρο μας να το ρημάξεις τώρα, γιατί στραδίτησες αρπάζοντας το φως της λευτεριάς τους, να τις φορτώσεις στα καράβια σου να γύρεις στην πατρίδα. Α, μυαλεσί, τα γρήγορα άλογα του Εχτόρου στέκουν μπρος τους και λαχταρούνε πάντα πόλεμο. Κι ατός μου στο κοντάρι πρώτος τους τρώες τους πολεμόχαρους απ' τη σκλαβιά κλειτώνω. Μα εσένα το κορμί σου σίγουρα θα φάνε εδώ οι αγιούπες. Τον Αχιλέα δεν είδα να έρχεται να σε συντρέξει, δόλε, τρανός κι ας είναι. Πίσω απόμεινε και ως έφευγες θα σου πε. Στα βαθουλά καράβια κοίταξε, Πάτροκλε, εσύ αλογάρι, μην ξαναγύρεις πίσω του Έκτορα του Αντροφωνιά πριν σκίσεις ματώνοντάς του το πουκάμισο στα στήθια του Τρογύρα. Σαν τέτοια, λέω, θα σου πε, ανέμυαλε και γύρισε το νου σου. Και του αποκρίθης τότε ξέπνογος, Πάτροκλε, εσύ αλογάρι. Τώρα όσο θες, καμάρον Έκτορα, τη Σούδο Γενοδίας, του Κρονογιός μαζί και ο Απόλλωνα στη νίκη. Αυτοί με ρίξαν με δίχως κόπο, αυτοί και τάρματα μου πήραν απ' τους ώμους. Τι τέτοιοι σαν και σένα κύκοσι να πρόβαιναν μπροστά μου, όλοι νεκροί από το κοντάρι μου θα πέφτανε εδώ πέρα. Ναι, της λιτός ο γιος με σκότωσε και η μαύρη μοίρα εμένα και απ' τους νητούς όχι άλλος, ο έφορβος, τρίτος εσύ με γδίνεις. Κάποιο άλλο λόγο τώρα θα έλεγα κι εσύ στο νου σου βάλτον. Πολύ και σένα δεν απόμεινε να ζήσεις, λέω, ότι κιόλα δίπλα σου η μοίρα, η τρανοδύναμη και ο χάρος παραστέκουν. Απ' του Αχιλέα τα χέρια του άψεγου να σκοτωθείς, γραφτώνε. Ως είπε τούτα ευτής ο θάνατος, του σκέπασε τα μάτια και από το κορμί η ψυχή του επέταξε να κατεβεί στον Άδη, θρηνολογώντας για τη μοίρα της που αφήκε Ανδριά και Νιώτη. Και ο Μέγας Έκτορας του μίλησε, νεκρός κι ας ήταν, κι είπε: «Το μαύρο χαλασμό μου, Πάτροκλε, τι προφητεύεις τώρα? Ποιος ξέρει, ο γιος της Καλοπλέξουδης της θέτης ο Αχιλέας, αν πιο μπροστά από το κοντάρι μου δε χτυπηθεί και πέσει?» Είπε και τράβηξε το χάλκινο κοντάρι από την πληγή του, πατώντας το κορμί και ανάσκελα τον σπρώχνει από το κοντάρι. Και αυτή σχημάει με το κοντάρι του στο θείο αμαξολάτι που είχε ο Αχιλέας στον αυτομέδοντα ποθώντας να του ρίξει. Όμως εκείνον τα γοργόποδα τον ξεμακραίναν άτια τα θάνατα οι θεοί που κάποτε χαρίσαν στον Μιλέα.